ζήτησα να έχω στη συχνότητα, να μας κάνει τη χάρη δηλαδή να είναι στη συχνότητα ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, ειδικός εμπειρογνώμονας σε θέματα πυρκαγιών, που είχε οριστεί και τεχνικός σύμβουλος από τις οικογένειες των συγγενών των θυμάτων των Ντεμπών. Και γιατί το ζήτησα, κύριε Κοκοτσάκη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Κύριε Κοκοτσάκη, με πληροφόρησαν πρωί-πρωί οι συνάδελφοί μου από τη Λάρισα ότι στην εισαγγελία Λαρίσης κατέθεσαν συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Ντεμπών και μεταξύ όλων των άλλων κατέθεσαν και μία τεχνική δική σας έκθεση με επιπλέον διαπιστώσεις, που η αρχική υπόνοια ότι υπάρχουν πτυτικά υγρά και αέρια ανάφλεξη εκρηκτικά, δηλαδή μεταξύ άλλων ξυλόλιο, τουλόλιο, αυτά που λέγαμε προχθές δηλαδή, είναι πλέον βεβαιότητα με ένα νέο συγκλονιστικό έως ανατριχιαστικό δεδομένο. Δώσατε τεχνική έκθεση στους συγγενείς των θυμάτων? Αυτό μου λένε οι Λαρισαίοι συνάδελφοι. Αυτό που έχω να αναγνωρίσω είναι ότι η πηγή των πληροφοριών σας είναι πολύ ακριβής. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε λοιπόν γιατί οι συνάδελφοι μου λένε δες το, βγάλε τον Κοκοτσάκη, είναι πολύ σοβαρές οι διαπιστώσεις και υπάρχει ένα νέο δεδομένο που δεν αφορά τον τόπο του συμβάντος αλλά ευρήματα από αντικείμενα, αυτό μου είπε ο συνάδελφος ο Ανδρέας τη Λάρισα, αντικείμενα των θυμάτων της πυρκαγιάς από τη σύγκρουση. Υπάρχει τέτοιο γεγονός? Πριν πω οτιδήποτε, θα ήθελα, είμαι σίγουρος ότι το αντιλαμβάνεστε, ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα. Και είναι ευαίσθητο ακριβώς γιατί ακουμπάει στο σκληρό κομμάτι συναισθηματικά που είναι τα θύματα. Είναι βέβαιο ότι υπήρξε η τελευταία εξέλιξη, είναι ότι μας δόθηκαν τα στοιχεία της από 29/9 δειγματοληψίας στα αντικείμενα που κρατώθησαν, φυλασσόντουσαν στο αστυνομικό τμήμα Λαρίσης και είχαν πέρει συνελεγγύη από την ελληνική αστυνομία και φυλάσσονταν στο χώρο εκείνο. Είναι τα κομμάτια ή πολύματα προσωπικών αντικειμένων στον τόπο των συμβάντων. Μα συγγνώμη κύριε Κοκοτσάκη, για να καταλαβαίνουμε, γιατί αυτά εδώ τώρα είναι συνταρακτική πληροφορία, αλλά με συγχωρείτε, 29/9 του 23. Το δυστύχημα έχει γίνει το Φεβρουάριο. Τι είναι, αυτή είναι 7 μήνες μετά, πώς? Τι δείγματα είναι αυτά, μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Εγώ θα αναφέρω τα γεγονότα και θα κάνουν οι ακροατές σας αντιλαμβάνονται και εσείς θα κάνετε το σχολιασμό. Οι συγγενείς μέσω ημών των τεχνικών συμβούλων που έχει όλες τις ειδικότητες απαιτούσαν από την αρχή και όλες τις χρονικές περιόδους. Μάλιστα. Να γίνει έρευνα επιστημονική πλέον σε όλα τα ευρήματα και να παίρνουμε και ευρήματα, και γι' αυτό γίνει ο μεγάλος καβάς από μεριάς των συγγενών ότι αλλοιώθηκε ο χώρος, ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε και να αξιολογήσουμε περισσότερο τα στοιχεία ή τα ευρήματα ή τις ενδείξεις. Μια από τις απαιτήσεις μας ήταν να αξιολογηθούν και αυτά και να πάνε στο σημείο του κράτους, γιατί ίσως μας δώσουν και αυτό κάποιο αποτέλεσμα. Αναφέρομαι στα αντικείμενα. Έχουμε μιλήσει. Αυτά τα αντικείμενα συνελέγησαν από τον τόπο του συμβάντος του δυστυχήματος? Ναι. Και κατά την περισυλλογή των ανθρώπων. Τι αντικείμενα είναι, αν θέλετε να μας πείτε? Μεταξύ αυτών υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα που έχουν να κάνουν με τα κλειδάκια που διασώθησαν ή έλειωσαν. Είναι αντικείμενα όπως είναι παπούτσια, κομμάτια από μπουφάν, κομμάτια από... Είναι τραγικά, τα λέω, υπολείμματα ρούχων, εν πάση περιπτώσει, και ενδυμάτων και υποδημάτων. Μάλιστα. Άρα ζητήσατε να ελεγχθούν και αυτά? Είχαμε την ελπίδα ή την πεποίθηση ότι αφού δεν είχαμε τα σώματα για να τα εξετάσουμε και το αναλύσαμε προηγουμένως για να μας δώσουν το εσωτερικό την αιτία, ότι ίσως αυτά τα αντικείμενα να τους δώσουν κάποιο στοιχείο που να λύσουμε και εμείς το μυστήριο αυτής της, και αναφέρομαι στην ειδικότητά μου, της ανάπλεξης, της βίαιης ανάπλεξης, της καθομολογίας έκρηξης, όπως ο κόσμος την αντιλαμβάνει. Τα δείγματα αυτά εξετάστηκαν όντως από το Γενικό Υπουργείο της Πράξης 29/9. Τα αποτελέσματα εδώ σαν... Μισό λεπτό, όχι. Κύριε Κοκοτσάκη, θα είμαι πιεστικός σήμερα γιατί εδώ έρχονται τα πάνω κάτω. Με συγχωρείτε. Εξετάστηκαν, λέτε, από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Αυτό το αιτηθήκατε εσείς και οι συγγενείς των θυμάτων ως τεχνικής. Συγγενείς των θυμάτων είναι επιτάσσεις. Μάλιστα. Ποιος το αποφάσισε λοιπόν ότι θα ελεγχτούν και αυτά? Προφανώς ο ανακριτής. Μάλιστα. Άρα παίρνει εντολή από τον ανακριτή το Γενικό Χημείο του Κράτους να ελέγξει
και αντικείμενα μικρά, μεγάλα, μικρότερα, καμένα ή μη καμένα. Αυτά με τη διαδικασία που προβλέπετε. Δηλαδή με την πρωτόκολλα παράδοση, με συγκίνηση, την εγκυρότητα. Δηλαδή πρέπει να έχει το κράτος ή το γενικό σημείο όταν κάνει αυτές τις δουλειές. Μάλιστα. Ομολογώ μια εξαιρετική δουλειά. Καταρχάς να μου πείτε ποιος τα διαφύλαξε, γιατί συνήθως στην Ελλάδα πετιόνται μετά από 10-15 μέρες. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια του τμήματος τροχέας Λάρισας. Ωραία, να τα λέμε όλα. Άρα η τροχέα Λάρισας που να θυμίσω για τους ακροατές αρχικά είχε αναλάβει την προανάκριση, μετά άλλαξε. Λέτε ότι ό,τι συγκέντρωσε το διαφύλαξε και 7 μήνες μετά αυτό ανεσύρθη μετά από αίτημα των συγγενών και με εντολή δικαστική πάει στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Μάλιστα. Η συνέχεια, ναι, με την αυστηρότητα του και το πρωτόκολλο που προβλέπεται, ώστε να μην έχει τη δυνατότητα κάποιος να αμφισβητήσει τα στοιχεία που το Γενικό Χημείο θα έβγαζε. Και ομολογούμε ότι εντηρήθησαν λεπτομερώς από τη στιγμή που ελήφθησαν τα δείγματα και μετά, είναι ακριβής σε σχέση με το πρωτόκολλο διατήρησης και ελέγχου. Στη συνέχεια της παραμονής του Χριστουγέννου βγήκαν τα αποτελέσματα, εμάς μας δώσαν μόλις προχθές. Μισό λεπτό να μου το ξαναπείτε αυτό. Τα αποτελέσματα δόθηκαν στις ανακριτικές αρχές. Μέσα στις γιορτές. Ένας χρόνος μετά με δοθούν σε εμάς. Δεν τα δίνει η ανάκριση αμέσως. Ασφαλώς η ανάκριση έχει δουλειά να κάνει. Επεξεργαστεί κλπ. Άρα, εμάς μας δόθηκαν, εν πάση περιπτώσει, δεν θεωρώ ότι υπήρξε χρόνος μεγάλος από την ημέρα που τα παρέλαβε η εισαγγελία ή η ανακριτική αρχή μέχρι να μας. Είναι δύο μήνες. Η καθυστέρηση όμως της λήψης των δειγμάτων αυτών θα μπορούσε να προκαλέσει αλλίωση των αποτελεσμάτων στοιχείων, με την έννοια του χρόνου ότι ορισμένα πράγματα αλλοιώνονται από το χρόνο. Παρ' όλα αυτά τα ευρήματα είναι πολύ σημαντικά. Μιλάνε δηλαδή τα αντικείμενα των νεκρών ανθρώπων, μιλήσαν στην υπόθεση αυτή? Αντιλαμβάνεστε τη δυσκολία με την οποία μιλάω εξαιτίας αυτού ακριβώς. Ότι έχουμε να κάνουμε προσωπικά αντικείμενα. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από τους συγγενείς μας ακούν. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ, θα έλεγα, προσεκτικός στην αφήγηση αυτού του γεγονότος. Και νομίζω ότι θα το καταλάβετε και θα με αποδεχτείτε σε αυτό. Τα προσωπικά λοιπόν αντικείμενα αυτά, χωρίς να τα εξατομικεύσω, αναφέρομαι σε υποδήματα και σε αντικείμενα. Η έκθεση είναι αλλαγική. Δηλαδή υπάρχουν κάποια αντικείμενα που ουσιαστικά αυτός ο οποίος θα τα ακούσει, δεν θα τα ακούσει από μένα, θα προσδιορίσει και ίσως και τον κάτω. Αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο για μας και δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Είναι πάντως ρούχα, κλειδιά και παπούτσια. Αυτά. Τι δείχνουν? Τι δείχνουν? Αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι δείχνουν αυτό το οποίο είμαστε σαν άνθρωποι. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Γιατί το χημείο του κράτους δεν μπορεί να εξαιρεί αυτά που δεν μας αρέσουν. Άρα η ανάλυση είναι λεπτομερής για τους ειδικούς. Στενοχωριέται όταν το διαβάζουν. Για μας όμως που ερευνούμε να δούμε τι προκάλεσε όλο αυτό, είναι συγκλονιστικό. Θα έλεγα ότι αυτό που δεν υπάρχει καθόλου είναι αυτό που οι συνάδελφοι πραγματογνώμονες που είχαν οριστεί ανέλησαν ως αιτία δημιουργίας της φωτιάς. Δεν υπάρχει σε κανένα δείγμα έλαιων σιλικόνης. Δεν υπάρχει σε κανένα δείγμα από αυτά που αναφέρατε, δεν θα τα επαναλάβω, αέριο σιλικόνης. Να σας διορθώσω λίγο, η σιλικόνη δεν είναι αέριο, είναι υγρό. Υγρό, ναι, εντάξει, έλεο, έχετε δίκιο. Καλά κάνετε και με διορθώνετε για να μην μένουν. Δεν υπάρχει λοιπόν δείγμα ελαίου σιλικόνης σε αυτά που ελέγχθησαν. Στα πρώτα δείγματα που είχαμε στους εξωτερικούς χώρους, είμαι σίγουρος ότι και ακόμα να πάρουμε καρότα από το έδαφος, θα βρούμε ελαίου σιλικόνης, γιατί 7 τόνοι δεν μπορούν να εξαφανιστούν. Δεν εξαφανίζεται το λάδι, μπορεί να διατηρηθεί στο χώμα και πολλά χρόνια. Ήταν φυσιολογικό δηλαδή αυτό που βρήκαμε και αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ότι έσπασαν οι μετασχηματιστές, το λάδι σύθηκε και κατέλαβε το περιβάλλον. Εμείς αρνούμαστε ότι το φαινόμενο αυτό της φωτιάς το δημιούργησε το έλαιο σιλικόνης και προσπαθήσαμε να το αποδείξουμε με αυτόν τον τρόπο. Εάν διαβάσει κανείς την έκθεση των πραγματογνωμών του δημοσίου, θα δει ότι περιγράφουν ότι το φαινόμενο σταμάτησε όταν εξέλιπε το έλαιο σιλικόνης. Αφού εξέλιπε, πώς το βρήκαμε? Θα έλεγε κανείς, ας πούμε, αντίθετο σε αυτά που λένε. Και αφού το έλαιο σιλικόνης, όπως ισχυρίζεται, κατέκλυσε τους πάντες του όλους τους χώρους, θα ήταν λογικό να βρεθεί και στους χώρους όπου
ήταν το κεντρικό σημείο. Διαδραμάτισαν, ας πούμε, το δραματικό φινάλε της ιστορίας, γιατί εντάξει τα αντικείμενα, αλλά οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή. Θα έπρεπε κανείς λοιπόν, στα αυτά τα ρούχα, το ρούχο είναι, ειδικά τα ρούχα διατηρούν στο εσωτερικό τους. Ειδικά όταν ανακατευθούν με νερό και άλλες ουσίες, επειδή υπάρχουν και οι ανθρώπινες εκκρίσεις, διατηρούν τη σύσταση του ανθρώπου, αλλά και τα παράγωγα του ανθρώπου. Και έτσι προσπαθώ, δυσκολεύομαι, καταλαβαίνετε, να εξηγήσω πώς διατηρήθηκαν αυτά που θα σας πω παρακάτω. Να το πω εγώ, κύριε Κοκοτσάκη, σας καταλαβαίνω, μπορεί να φανεί σκληρό, αλλά με αυτό που μου λέτε, με τέτοιες θερμοκρασίες, οι άνθρωποι έλειωσαν. Το κατάλοιπό τους, θέλετε να μου πείτε, ότι διατήρησε τροποντινά. Υπόθεση κάνω από την εμπειρία μου, γιατί μου συμβεί τέτοια περιστατικά, να βρω καταπληκτικά ευρήματα στο παρελθόν σε αυτό ακριβώς το οποίο λέτε. Μάλιστα. Τα οποία δεν θα μπορούσαν να έχουν διασωθεί διαφορετικά. Δηλαδή, πώς προστατεύτηκε δηλαδή το κομμάτι αυτό σε έναν χώρο που από το λιώσιμο των κλειδιών σε κάποια από τα δείγματα. Αντιλαμβανόμαστε ότι η θερμοκρασία που αναπτύχθηκε ήταν η μέση θερμοκρασία τήξης του αλουμινίου, που είναι 800 βαθμοί, του κράματος αλουμινίου, που είναι 800 βαθμοί. Δηλαδή το αντικείμενο αυτό που ελέγχθηκε από το σημείο του κράψη βρέθηκε λιωγμένο, έλειωσε στους 800, δεν μπορεί να ήταν πολύ περισσότερο. Λέμε πάντα για τη μέση θερμοκρασία. Στη θερμοκρασία αυτή καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι, το ανθρώπινο σώμα δεν αντιδράει σωστά, αντιδράει σαν οποιοδήποτε σώμα που ευρίσκεται σε αυτές τις θερμοκρασίες, δηλαδή ουσιαστικά καίγεται. Και όταν κάποιο σώμα καιόμενο παράγει κάτι. Μάλιστα. Το ξύλο παράγει καπνός. Μάλιστα. Έχουμε και ιστορικές εμπειρίες το τι παράγει όταν καίγεται το ανθρώπινο σώμα. Ακριβώς. Τι βρήκατε? Εκεί λοιπόν ευρέθηκαν αρκετά δείγματα τόλου ολίου, ναι, ξύλο ολίου, και είναι αυτά που είχαμε βρει και στα προηγούμενα δείγματα εξωτερικά. Εδώ είναι περισσότερο το του λουλουόλιου, τα δείγματα του λουλουόλιου και λιγότερο του ξυλολίου, αλλά δεν έχει καμία σημασία, και ένα από αυτά να υπάρχει δεν έχει σημασία. Ευρέθησαν και αυτά, όπως ευρέθησαν παραφίνες, οι οποίες επειδή είναι υψηλών στερεάς μορφής περισσότερο, δηλαδή θα μπορούσε να είναι η παραφίνη στερεή, είναι τα κεριά τα λεγόμενα. Ευρέθησαν και άλλα υλικά τα οποία, επειδή είναι πολύ νωρίς ο όγκος των εργασιών που κάνουμε για αυτό το θέμα, είναι πολύ μεγάλος και θα πρέπει να τα μελετήσουμε όλα λεπτομερώς, γιατί δεν μπορώ να βγαίνω να λέω πράγματα τα οποία δεν τα έχω διασταυρώσει. Υπάρχουν δηλαδή και άλλες ουσίες τις οποίες πρέπει να διερευνήσουμε, τι ρόλο, που δεν είναι παράγωνα ανθρώπων ούτε μηχανών. Θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς βρέθηκαν αυτές οι ουσίες μέσα στον χώρο. Αλλά αυτό που μας απασχολεί αυτή την ώρα και μας οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα που έχει οδηγήσει τα προηγούμενα δείγματα των εξωτερικών χώρων είναι η ουσία του ξυλολίου, του ολολίου και τα οποία βρέθηκαν στα υπολείμματα των ενδυμάτων και των υποδημάτων. Το λογικό μου ερώτημα είναι το εξής. Αν το έλαιος σιλικόνης που δεν βρέθηκε σε αυτά τα δείγματα δικαιολογείται αφού είναι στους μετασχηματιστές των ηλεκτραμαξών, το ξυλόλιο, το τουλόλιο και ό,τι άλλο βρέθηκε δικαιολογεί την παρουσία του στον χώρο? Όχι. Όχι. Το λέω σαφώς και χωρίς, διότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να χρησιμοποιεί ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του. Να πω δηλαδή ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κρατούσε και που το βρήκε, εν πάση περιπτώσει. Δεν υπάρχουν στην αγορά. Όπως παράδειγμα το όλιο σιλικόνη, μπορεί να πάρει ένα αστρίο, φτιάξει τα μαλλιά σου να το έχει. Εκεί θα το βρει. Αλλά το τουλολιόλιο, το βενζόλιο ή το. Εν πάση περιπτώσει, πώς ήταν. Πού μπορεί να τα βρει κάποιο για να τα κρατάει μαζί, και έτσι να θεωρηθεί τυχαία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το θεωρήσουμε ότι ήταν και τυχαίο. Εδώ τα δείγματα δείχνουν 7 μήνες μετά. Υπάρχουν αυτά τα δείγματα ενός υλικού το οποίο ερχόμενο στον αέρα εξαφανίζεται. Γι' αυτό δημιουργείται εκρηκτικά μείγματα. Η συμπεριφορά των υλικών αυτών, η εφλεξιμότητα και η εκρηκτικότητα, γι' αυτό κατατάσσονται στην κατηγορία των εκρηκτικών. Επειδή έχουν πολύ μεγάλη ταχύτητα ανάφλεξης με τον αέρα. Είναι πτυτικά. Δηλαδή, με το πέφτουν σε επαφή με τον αέρα, εξατμίζονται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν βρεθούν με ένα σπιντήρα, θα κάνουν έκρηξη. Η ταχύτητα μετάδοση φωτιάς είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη, και μα δίνει το φαινόμενο της έκρηξης. Εκεί στηρίζονται οι έκρηξεις. Εγώ λοιπόν, ο ερευνητής, δεν θα αγνοήσω την ύπαρξη του ελαίου σιλικόνης και θα το ερευνήσω. Δεν πρέπει όμως να αγνοήσω. Που είναι και μηδαμινής
εκρηκτικότητος και καθόλου μηδενής αναφλεξιμότητος και καθόλου εκρηκτικότητος. Να το διερευνήσω και να του υποθέσω οτιδήποτε. Αλλά την ίδια ώρα δεν μπορώ να αγνοήσω την ύπαρξη αυτών των υλικών για να μην τα διερευνήσω. Τα υλικά τα οποία μου δίνουν μια εξήγηση. Χωρίς να αποκλείσω τίποτα. Αυτή άλλωστε είναι η δουλειά της έρευνας. Να ερευνά. Δια του αποκλεισμού γίνεται συνήθως η έρευνα. Να πω και ένα μυστικό της δουλειάς μας. Και οτιδήποτε συζητάμε, πριν το καταλήξουμε, πρέπει να το περάσουμε από την τίμενο της αποδείξεως. Σωστά το λέτε εσείς. Αλλά εγώ θα σας βάλω πιο δύσκολο. Εάν στα δείγματα των αντικειμένων των ανθρώπων που χάθηκαν βρέθηκαν αυτά τα υλικά, με συγχωρείτε, προχθές μας είπατε και για τους 4 πυροσβέστες ομάδας πυροσβέστης, οι οποίοι έφεραν χημικά εγκάβματα, δικαιούμαι να υποθέσω ότι την πάτησαν από το ίδιο υλικό? Εντάξει, και εγώ ως πυροσβέστης έχω μια υποστήνια τέτοια διαδικασία. Δεν το αντιλαμβάνεται ο πυροσβέστης, διότι δεν το βλέπει. Είναι ένα υλικό το οποίο είναι ανακατεμένο με το νερό. Το νερό, παράδειγμα, της πυρόζεσης, το οποίο θα πέσει πάνω στη στολή. Το νερό πέφτει κάτω, συμπαρασύρει ό,τι βρει. Είπαμε ότι τα υλικά αυτά είναι κοινοί διαλύτες και διαλύουν πολλά πράγματα. Εκεί διατηρούνται, εκεί μάλλον. Στο ελάτι της σιλικόνης, όταν πέφτει το νερό της πυρόζεσης, οι άνθρωποι πήγαν πολύ μετά και έσβηναν την φωτιά, διευράχισαν, δεν είναι στα σπαθμένα της φλόγης. Ελεύθερη εκτίμηση από τις δικές τους αφηγήσεις, βέβαια. Όταν λοιπόν αυτό διαπέρασε τη στολή, επειδή ακριβώς οι ιδιότητες αυτών και των τριών που ευρέθησαν χημικών στοιχείων είναι αυτές, γι' αυτό γράφει πάνω και το δοχείο που τα μεταφέρει, προσοχή, μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα, διότι προκαλεί, είναι τοξικό και προκαλεί αυτά. Προκαλεί χημικά εγκάβματα. Δεν υπάρχει άλλο υλικό που να βρήκαμε που να προκαλεί. Το έλαιο σιλικόνης δεν το κάνει. Θα έπρεπε κάποιος λοιπόν να προβληματιστεί και να πει εντάξει όλα τα άλλα. Αλλά οι πυροσβέστες πώς την πατήσαν? Τι χημικό ήταν αυτό που τους έκανε? Έχουμε λοιπόν την απάντηση από το Γενικό Χημείο. Υπάρχουν. Ας το διερευνήσουμε λίγο. Μην το παίρνουμε εδώ. Έχουμε χάσει 57 ανθρώπους. Αυτά έχω να πω για αυτό. Άρα, κύριε Κοκοτσάκη, μου λέτε ότι γινόμενο δεκτό το αίτημα των συγγενών των θυμάτων τέλη Σεπτεμβρίου του 23 από τις δικαστικές αρχές, παίρνει εντολή το Γενικό Χημείο του Κράτους, εξετάζει τα δείγματα στα αντικείμενα των χαμένων ανθρώπων, βρίσκει όλα τα άλλα που έχετε περιγράψει, όχι τώρα, εδώ και ένα χρόνο, ξυλόλιο, τουλόλιο, δεν ξέρω και τι άλλο, αλλά δεν βρίσκει έλαιο σιλικόνης. Έχουμε και τους πυροσβέστες. Ερώτηση: η σιλικόνη, μου έγραφε χθες ένας χημικός, καίγεται σε αέρα ή οξυγόνο και σχηματίζει διοξίδιο του πυρητίου που επικάθεται σαν λευκή σκόνη. Σωστό είναι αυτό. Ναι, καταγράφηκε κάτι τέτοιο στον τόπο του συμβάντος? Ναι, το είδα και εγώ και ανέτρεξα στη βιβλιογραφία και ακολούθησα μετά από τον ίδιο οδό που σας είπε ο φίλος. Mm. Γιατί εντάξει, εγώ δεν είμαι και ειδικός, πριν πω οτιδήποτε κάτι θα πρέπει να το εξασφαλίσω ότι δεν θα γίνω φεδρός. Και έτσι είδα και εγώ και αντιλήφθηκα και το επιβεβαίωσα ότι πιόμενη σιλικόνη, ιδιαίτερα σε μεγάλες ποσότητες, παράγει αυτό το οξύδιο του πυρητίου, το οποίο επικάθεται ως λευκή, είναι στερεό. Κάτι στερεό, όσο είναι ζεστό, αν έρχεται, μετά κάπου πέφτει. Και μιλάμε για 7 τόνους. Το παράγω, δεν ξέρω πώς, από τους 7 τόνους πόσο θα γίνει ο οξύδιο του πυρητίου, αλλά όταν πέσει κάπου, ήταν αυτό που λέγαμε τότε και με το ηλεκτρικό τόξο, το οποίο όταν δημιουργείται κάνει. Θα πάχνει πάνω στα. Και θα έπρεπε να έχει για να αντιληφθώ. Όταν το πήρα χαμπάρι, το ανακάλεσαν στην ιδέα. Τώρα λοιπόν λέμε και αυτό τη σιλικόνη. Η σιλικόνη έχει αυτή την ιδιότητα, την οποία δεν την είδαμε, τουλάχιστον δεν καταγράφηκε. Αυτοί οι οποίοι πήγαν εκεί και παρατήρησαν αυτό, δεν έπρεπε να το καταγράφουν έναν το έλεγχο. Δεν καταγράφηκε όμως από τους ίδιους. Ακόμα και αυτούς που ανέφεραν τη σιλικόνη ως αιτία του όλου κακού. Πείτε μου κάτι. Στα δείγματα που λήφθηκαν λοιπόν από τα αντικείμενα των θυμάτων, υπάρχει παρουσία ξυλολίου. Μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση? Φαντάζομαι ότι αυτό θα το έχετε συμπεριλάβει στην τεχνική σας έκθεση προς τους συγγενείς. Γιατί μου είπαν οι Λάρισσες ότι αυτό που σήμερα πήγε στην εισαγγελία της Λάρισσας, το δικό σας τεχνικό δελτίο, να το πω έτσι. Μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση της επίδρασης της διαρροής ξυλολίου στους ανθρώπους που καήκαν? Μια απαραίτητο. Όχι, για να καταλάβουμε. Ναι. Σας είπα ότι δυσκολεύομαι. Εν πάση περιπτώσει, θα το πω γενικότητα. Εάν διαρρεύσει από οποιοδήποτε λόγο
ένα από τα τρία υλικά ή παρόμοια υλικά, όπως είναι το βουτάνιο, το προπάνιο, υλικά. Τα προπάνιο βουτάνιο δεν έχουν όμως τις τοξικές χημικές ιδιότητες των εγκαμμάτων που έχουν αυτά τα δύο που είπαμε προηγουμένως, εξαιτίας, ας πούμε, ας περιοριστούν λοιπόν σε αυτά που βρήκαν. Εάν αυτά διαρρεύσουν, ο κίνδυνος είναι να έρθουν σε επαφή με ένα σπιθύρα τυχαίο ή οτιδήποτε καίγεται κοντά και να αναφλεγούν. Αυτό είναι που συνέβη σε εμάς, αν δεχτούμε αυτό που ισχυριζόμαστε εμείς, ότι αυτό συνέβη. Ωστόσο όμως, αν αυτό είναι η ερώτησή σας, να κατάλαβα καλά, αν ο οργανισμός έρθει σε επαφή χωρίς πυρκαγιά. Μάλιστα. Θα παρουσιάσει αυτά ακριβώς τα συμπτώματα, αν το εισπνεύσει μπορεί να πεθάνει, διότι είναι και δηλητηριώδες και τοξικό. Γι' αυτό έχουν απαγορευτεί κιόλας, γιατί είναι αυτές οι ιδιότητες, πέραν των άλλων καρκινογόνων στην έκθεση. Και στη συνέχεια, αφού το εισπνέει και έχει πει στον οργανισμό, ότι αν υπάρξει πυρκαγιά, θα έχει και εσωτερικά εντάλλα. Θα καεί και εσωτερικά, δηλαδή εκτός ότι θα καεί και εξωτερικά. δεν ξέρω αν σας κάλυψε. Απόλυτα με καλύψατε. Και ναι, γιατί έχει αξία, μπορεί να φαίνεται κοινικό και σκληρό, αλλά για να. Γιατί και εσείς αυτό κάνετε, προσπαθείτε να ανασυνθέσετε το σκηνικό αυτής της τραγωδίας. Αυτό προσπαθείτε να κάνετε όσο πιο κοντά. Σε μια έρευνα η οποία εξελίσσεται, γι' αυτό και η έκθεσή μου προς τους φίλους συγγενείς έχει τον χαρακτήρα της συνοπτικής, με την έννοια ότι το έχουμε μόλις τώρα το στοιχείο, το διερευνούμε περισσότερο για να είμαστε και πιο σαφείς και πιο αναλυτικοί αργότερα. Έχετε και άλλα στοιχεία από αυτή την έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους? Πρέπει να σας το ρωτήσω, κύριε Κοκοτσάκη. Οι εκθέσεις των δειγμάτων είναι πολύ αναλυτικές. Περιέχουν δεκάδες χημικά στοιχεία μέσα, τα οποία προσπαθούμε να δούμε τι είναι αυτά που φυσιολογικά βρίσκονται στον χώρο, είτε στο τρένο είτε στους ανθρώπους, για να απομονώσουμε αυτά τα οποία δεν είχαν καμία δουλειά να είναι εκεί. Αυτά που εμφανώς βρήκαμε, που συσχετίζονται με τα προηγούμενα, εμφανώς θα ξέρουμε ότι δεν είναι. Αλλά έχουμε στοιχεία μάκια, τόνι, βουτάνιο. Τέτοια στοιχεία. Πεντάνια, οκτάνια, που πρέπει να δούμε. Μπορεί να. Όταν το βρεις ένα δείγμα μόνο, μπορεί να είναι, ας πούμε, και ένας αναπτήρας στο βουτάνιο. Αλλά όταν το βρεις να είναι πολλά τα δείγματα, θα πρέπει να δεις, να ψάξεις, να δεις. Να βοηθήσεις την έρευνα, εν πάση περιπτώσει, αυτούς που έχουν την ευθύνη. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Εμείς μόνο ο διαπιστός μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα. Φαντάζομαι ότι ξεκαθαρίζετε γρήγορα ποια είναι τα πρωτεύοντα, αυτά που σας ενδιαφέρουν, και ποια είναι τα δευτερεύοντα, διότι και χειραποσκευές υπήρχαν, κάποιος μπορεί να είχε και προσωπικά αντικείμενα που να είχαν πτυτικά, αέρια, υγρά, ξέρω εγώ, κολόνια. Ναι, παράδειγμα, τα αντικείμενα στην ανάλυση φαίνεται καθαρά, ας πούμε, υπάρξει καλλιντικό. Μάλιστα. Λογικό δεν είναι? Λογικότατο. Λογικότατο. Να μην το ξεχνάμε, μιλάμε για ανθρώπους που κόπηκε. Το είπα σε διαστολή με αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η ύπαρξη του υλικού, το οποίο είναι και η σύνθεση των καλλιντικών ή των γκρεμών που βάζουν οι άνθρωποι στο πρόσωπό τους κλπ., είναι φυσιολογικά να βρίσκεται στον χώρο. Όσο και να ψάχνουμε, δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε το τουλόλιο και το ξυλόλιο. Και το ξυλόλιο. Ακόμα όμως και τα κεριά που υπάρχουν παραφήνες, μπορούμε να τα δικαιολογήσουμε, γιατί είναι κάτι που μεταφέρεται. Μπορεί κάποιο να είχε παραφήνει, σαπουνάκια τέτοιου είδους. Ένα λογικό ερώτημα που μου προκύπτει ακούγοντάς σας, κύριε Κοκοτσάκη, φαντάζομαι ότι τα διηλίζετε διαφορετικά τώρα. Προφανώς για σας είναι ένα νέο δεδομένο αυτό που έχει έρθει στα χέρια σας τις τελευταίες μέρες, παρότι έχει ολοκληρωθεί τέλη Δεκεμβρίου, από ό,τι μας είπατε, ως πόρισμα. Θέλω να σας ρωτήσω. Είναι μια δικαίωση των ανθρώπων αυτών που αγωνίζονται για να αποδείξουν κάτι. Είναι μια δικαίωση. Αν μακάρι να μην χρειαζόταν να γίνει αυτό και να ήταν όλα καλά και να είχε λυθεί το ζήτημα από την πρώτη στιγμή. Την ποσότητα αυτών των υγρών και αερίων μπορούμε να την υπολογίσουμε? Δηλαδή είναι προφανές ότι ενδέχεται να έχουμε διαρροή, λοιπόν, όχι από το έλαιος σιλικόνης αλλά ξυλόλιου, βενζόλιου. Οι ποσότητες μπορούν να υπολογιστούν? Ερώτημα. Μπορεί να σας φανεί βλακώδες. Οφείλω να το ρωτήσω. Καλά κάνατε και πολύ σημαντικό, γιατί ο κόσμος λέει και καλά πώς μεταφέρθηκε αυτό και μετά δεν το δε κανείς, ένα βιτίο. Αν είχαμε μια έκρηξη ενός βιτίου τέτοιου είδους, δεν θα χρειαζόμαστε να ρωτήσουμε πολλά και τα θύματα θα ήταν όλες. Αρκεί πολύ μικρή ποσότητα, δεν μπορώ να σας πω πώς ακριβώς, ας πούμε ενδεικτικά ο κόσμος γνωρίζει τι μπορεί να προκαλέσει μια φιάλη υγραερίου που μπορεί να έχει 5 λίτρα μέσα, που διαρρέει σε ένα σπίτι. Έχω δει στην καριέρα μου
γκρεμισμένα σπίτια με πολύ μικρότερες ποσότητες. Ξέρετε γιατί τα υλικά αυτά δημιουργούν αυτά τα προβλήματα, διότι είναι πτυτικά, πάνε στο κατώτερο μέρος, δηλαδή στο έδαφος. Και αυτό ενισχύεται διότι τα δείγματα τα περισσότερα είναι στα παπούτσια. Καταλαβαίνετε τι λέω, στο χαμηλότερο σημείο. Και αυτό είναι μια ένδειξη, απόδειξη, η οποία πρέπει να εξεταστεί η έρευνα. Γιατί στα παπούτσια. Διότι είναι χαμηλότερο. Αυτό πάει με μεγάλη ταχύτητα από την αναπνοή μας. Δηλαδή προλαβαίνει και εμάς ακόμα να σκεφτούμε όταν διαρρέει. Και όταν αναφλέγεται διπλασιάζεται, νομίζω πάει στα σέκοντα 100 μέτρα. Σε ένα σέκοντα. Κάπου εκεί, για να μην πω και κάτι και να μαλώσουμε οι χημικοί. Χρειάζεται να... φαντάζομαι ότι από το βίντεο οι ειδικοί του χώρου των αναλύσεων μπορούν εύκολα από το χρόνο καύσης, όπως είπε και ο Κροατής σας ή ο θεατής σας από το εξωτερικό. Ο καθηγητής μαθηματικών, προηγουμένων μαθηματικών, ναι. Μάλιστα. Υπολείπτομαι στις γνώσεις του, διάβασα τις αναρτήσεις του, είναι εξαιρετικός. Θα μπορούσε να μας βοηθήσει και εμάς αν θέλει. Θα μπορούσαν εύκολα να υπολογίσουν την ποσότητα του υλικού το οποίο διέρευσε. Σίγουρα δεν ήταν μεγάλη. Αυτό μπορώ να το πω επιτάσσω, διότι δεν κράτησε πολύ το φαινόμενο. Δηλαδή αν έκανε fireball με την έννοια ότι υπήρξε μεγάλη ποσότητα, αυτή τη βλέψη πάει ακριβώς όπως η μπάλα τρέχει και μπορεί να την παρατηρήσει επί πολλή ώρα. Εδώ λοιπόν αυτό το φαινόμενο κράτησε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα, που σημαίνει ότι η ποσότητα είναι μικρή. Αλλά έφτανε για να κάνει όλα αυτά που έκανε. Γιατί δεν φτάνει να κάνει μπάνιο, σου λέει 2 δευτερόλεπτα τι προλαβαίνει να κάνει. Να προλαβαίνει να βάλει φωτιά, να αναπτύξει θερμοκρασίες τεράστιες και από εκεί και πέρα είναι εύκολα για τη φωτιά. Έχουν αναχθεί όλα τα αντικείμενα, σώματα, άνθρωποι, αντικείμενα σε θερμοκρασία αναφλέξεως. Ο άνθρωπος δεν είναι για αντικείμενο, έχει ζωή. Η οποία ζωή στηρίζεται στην αναπνοή, στην κανονικότητα. Όταν αυτά του στερηθούν δεν έχει δυνατότητα αντίδραση. Και έτσι γίνεται αυτό που γίνεται. Κύριε Κοκοτσάκη, αντιλαμβάνομαι το δισταγμό σας και τη δυσκολία που έχετε. Γιατί πέρα από το να είστε τεχνικός σύμβουλος εμπειρογνώμονας, είστε άνθρωπος. Συγκινημένος είμαι, κύριε Γιώργο. Συγκινημένος είμαι, διότι διαβάζω και βλέπω. Δεν μπορώ. Διαβάζω. Δεν μπορώ να το πω στο γονέα αυτό που με ακούει. Το αντικείμενο το οποίο εξετάζεται. Δεν είναι αντικείμενο. Είναι ζωή ενός ανθρώπου. Αυτό το κλειδάκι, αυτό το full face ή το παπούτσι. Ανήκει σε κάποιο άνθρωπο. Έχει την ιστορία του. Η οποία γράφεται και με αυτά που λέω. Και η οποία είναι τραγική. Και τη δυσκολεύει. Και εγώ τι είμαι, μηχανάκι. Έχετε δίκιο. Ξέρετε, θέλω να το πω αυτό, να το ακούσουν οι ακροατές. Σε αυτά τα 33 χρόνια έχουμε δει, έχουμε ακούσει. Ορισμένοι λένε ότι γινόμαστε χοντρόπετσοι. Όχι, δεν είναι. Και αν προκύπτει έτσι λιγάκι κυνικός ο τρόπος που σας ρωτώ, δεν είναι για γαργαλιστικές λεπτομέρειες. Είναι για να αντιληφθούν καλοπροαίρετα και αυτοί που ενδεχομένως δυσκολεύονται να τα ακούσουν, πώς αναδεικνύονται αυτά τα υγρά και αέρια, πώς έρχονται, πώς διασώθηκαν. Διότι θα σου πει κάποιος, καλά ρε παιδί μου, 7 μήνες μετά το Σεπτέμβριο δεν είχε εξατμιστεί, δεν είχε χαθεί. Και όμως την εξής δεν την επαναλάβω, τη δώσατε, ότι με ένα τρόπο οι νεκροί και ό,τι απέμεινε από αυτούς στείλαν το μήνυμα, κυριολεκτικά στείλαν το μήνυμα, ότι πρέπει να ψαχτούν όχι τα έλαια της σιλικόνης αλλά άλλα πράγματα εδώ που δεν δικαιολογείται η ύπαρξή τους. Άντε θα το πω όσο πιο συστολικά μπορώ, δηλαδή αυτό που λέτε. Το τολουόλιο, το ξυλόλιο δεν δικαιολογείται η ύπαρξή τους. Κάποιος πρέπει να το εξηγήσει εδώ τι έχει συμβεί λοιπόν, διότι από ό,τι φαίνεται το εκρηκτικό μείγμα εδώ έχει προκύψει από αυτά που δεν δικαιολογείται η ύπαρξή τους. Από ό,τι φαίνεται λέω. Ξέρετε τι κάνουμε εμείς σήμερα και προχθές και κάθε μέρα. Προσπαθούμε να αποδείξουμε το αυτονόητο, δηλαδή να πούμε τη συμπεριφορά ενός υλικού, το οποίο από όλους καθομολογείται ότι είναι και εκρηκτικό και κλπ. Την ίδια ώρα όμως, οι αγαπητοί φίλοι πραγματογνώμονα, μέσα σε 7 γραμμές, προσπαθήσαν να μας πείσουν την έρευνα της ανακριτικής αρχής ότι για όλο το κακό έφταιγε το συμπαθές και κατ' εμέ αδρανές για αυτές τις περιπτώσεις υλικό που λέγεται σιλικόνης.
να του δώσουμε, ας πούμε, τις συνθήκες οι οποίες χρειάζεται για να κάνει όλα αυτά που έκανε, και την ίδια ώρα δεν ασχοληθήκαμε με αυτό το οποίο είναι προφανές και αυτονόητο. Γι' αυτό δυσκολεύω. Κατά τη γνώμη σας, με την κατάθεση αυτού του πορίσματος, μάλλον της τεχνικής έκθεσης, πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα και για την δικαιοσύνη ως προς αυτό το... Εγώ προσωπικά πιστεύω πάντα στη δικαιοσύνη, ότι όταν τους δοθούν τα εφόδια από αυτούς που πρέπει, η δικαιοσύνη, οι δικαστές, οι ανακριτές, οι εισαγγελείς, σε πάση περιπτώσει οι ανακριτικοί πάλι δεν είναι ειδικοί. Από εμάς τους ειδικούς περιμένουν τη γνώμη μας. Τη δουλειά τους την έκανε κανένα, έβαλαν πραγματογνώμονες. Πήραν αυτό το πόρισμα, αυτό εξετάζει. Τώρα υπάρχουν νέα δεδομένα. Ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί, ότι θα εξετάσουμε και αυτή την περίπτωση. Αυτό άλλωστε ζητάνε. Εξετάσαμε το ένα, εμείς προσπαθούμε να το αποδομήσουμε. Όχι γιατί έτσι μας βολεύει, αλλά γιατί δεν, όπως το λέει η λαϊκή, δεν βγαίνουν τα κουπιά. Και να πάμε σε αυτό το οποίο είναι εμφανές. Ότι είναι αυτά τα φαινόμενα και κατ' εμάς κάποιους άνθρωπους τους σκότωσε, δεν τους σκότωσε, τους δροσιεύει. Αλλά τους σκότωσε αυτό το φαινόμενο το οποίο. Αυτή είναι η δική μας. Πώς μπορούμε να τα αποδείξουμε πλέον, όταν δεν έγινε αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει τότε. Μου λέει κάποιος εδώ, κύριε Κοκοτσέκη, λέει, οι χημικές ενώσεις για τις οποίες μιλάτε σήμερα χρησιμοποιούνται ή όχι στην κατασκευή πλαστικών, ελαστομερών, χρωμάτων και ρητινών? Τέτοια υλικά δεν υπήρχαν, δηλαδή, στο εσωτερικό και εξωτερικό των άμαξων στοιχείων, μπορεί να είναι από εκεί? Πιθανόν, αλλά εγώ τώρα δεν μπορώ να κάνω τέτοιου είδους αναλύσεις. Για ποιο λόγο? Αυτό που φαίνεται εμφανώς είναι ότι κάποιο. Όχι, δεν μπορεί σε στερεά μορφή να γίνει αυτή η ιστορία. Μόνο με το χείο, ένα υγρό το οποίο είναι υποπίεση, δηλαδή σε υγρά μορφή, και πιεζόμενο εξέρχεται και λαμβάνει αέρια μορφή. Μόνο αυτό θα μπορούσε να μου δώσει. Άλλος φίλος χημικός εδώ μου λέει ότι το τολουόλιο, το ξυλόλιο και το βενζόλιο που βρέθηκαν στα αντικείμενα των χαμένων, των αδικοχαμένων, είναι βασικά συστατικά των υγρών καυσίμων, και μάλιστα όσο υψηλότερο ποσοστό, τόσο υψηλότερα οκτάνια έχει. Χρησιμοποιούνται πολύ για αύξηση οκτανίων ή νόθευση. Να το έχετε λέει υπόψη. Κυρίως ως νόθευση. Τα υλικά αυτά δεν περιέχουν τις βενζίνες. Έχουν απαγορευτεί πλέον στις κοινές βενζίνες. Η ποσότητά τους είναι απειροελάχιστη. Όσοι μπορεί να γλιτώσει από την επεξεργασία. Είναι παράγωγα και αυτά του πετρελαίου, αλλά αφαιρούνται και είναι, επειδή είναι πολύ φθηνά, χρησιμοποιούνται κυρίως στην όδευση των υγρών καυσίμων. Και ξέρουμε ότι η χώρα μας έχει κατά καιρούς προβλήματα στην όδευση των καυσίμων. Είναι λογικό το επιχείρημα, λοιπόν, να ισχυρίζεται κάποιος ότι μπορεί να γίνεται αυτό στην Ελλάδα. Γίνεται. Και επειδή έχουν τα οκτάνια τους, είναι πάνω από τα 99 με τα 150 τόσο που είναι το τολόγιο. Να πω κάτι, κύριε Κοκοτσάκη, που μου γεννιέται τώρα. Από εκεί, από το ίδιο σημείο, διέρχεται εκ παραλλήλου και ο αγωγός καυσίμων για στρατιωτικές μονάδες. Πρέπει να εξεταστεί. Εντάξει, αλλά αναφέρθηκε. Τραβηγμένο όμως. Ανακατέθηκε ως επιχείρημα για την αφαίρεση των κομμάτων και για την τοποθέτηση των μηχανημάτων που θα μετακινούσαν και αλλιώς το χώρο. Δεν θα το συζητήσω. Μάλιστα. Τώρα ο στρατός τώρα. Σωστό. Να κλείσουμε ρωτώντας σας, λοιπόν, με βάση αυτό το νέο δεδομένο που επαναλαμβάνω, με εντολή στις πόσες Σεπτεμβρίου του 23 είπατε? 29. Το πόρισμα δόθηκε στις ανακριτικές αρχές μέσα στις γιορτές, σε εσάς παραδόθηκε πριν δύο ημέρες. Με βάση λοιπόν αυτά τα νέα δεδομένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους, την ανάλυση των όσων βρέθηκαν στα αντικείμενα, που είπαμε τι αντικείμενα, των θυμάτων που κάηκαν, 28. Ποιο είναι το συμπέρασμα που κρατάτε? Δεν άλλαξε από αυτό που είπα την προηγούμενη φορά, ότι όντως ένα υλικό το οποίο για κάποιο λόγο ήταν σε ένα από τα δύο τρένα, ήρθε σε επαφή με τη σύγκρουση, διεράγει. Οι σπινθήρες υπήρχαν από την εκτροπή των ηλεκτροφορών αγωγών. Ακολούθησε αυτό το οποίο περιγράψαμε, η ανάφλεξη σε δύο χρόνους με απειροελάχιστο χρόνο μεταξύ τους, μια μικρότερη και μια μεγαλύτερη. Και μετάδωσε τη φωτιά στα υπόλοιπα αντικείμενα και ανθρώπους. Από στη συνέχεια, όλα τα άλλα αντικείμενα που είχαν καταλήξει εντωμεταξύ λόγω της μηχανικής ενέργειας, δηλαδή της σύγκρουσης, είχαν σταθεροποιηθεί και εγόντουσαν ομαλώς. Μια απλή φωτιά. Τώρα, κατά πόσον κάποιοι άνθρωποι ήταν ζωντανοί τη στιγμή που τους έφτασε η φωτιά ή όχι, αυτό
Το υποθέτουμε, αλλά δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, με την έννοια ότι δεν έχουμε ιατρικά στοιχεία για να το αποδείξουμε. Ότι ήταν ζωντανοί ή ήταν πεθαμένοι. Δηλαδή, πέθαναν από τη φωτιά ή πέθαναν από το στρωσίο. Δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Το υποθέτουμε ότι κάποιοι θα ήταν ζωντανοί. Δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Το υπόλοιπο είναι αυταπόδεικτο. Και να κλείσω με το ερώτημα του φίλου του Μελέτη. Κύριε Κοκοτσάκη, λέει, αν κληθείτε από την εισαγγελία Λαρίσης να πάτε να καταθέσετε την άποψή σας με βάση αυτά τα ευρήματα, θα πάτε? Θα μπορούσα να πω όχι. Ασφαλώς και θα πάει. Σας το λέω εγώ, αλλά οφείλα να το ρωτήσω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αντιλαμβάνομαι το σφίξιμο, κύριε Κοκοτσάκη. Όμως οι τεχνικοί σύμβουλοι καταθέτουν γραπτό στις... Ναι, ναι, σωστά. Κύριε Κοκοτσάκη, αντιλαμβάνομαι το σφίξιμο και τη δυσκολία σήμερα, έτσι όπως το ξεδιπλώσατε. Ελπίζω να με συγχωρέσουν οι ακροατές. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα συγγνώμης εδώ. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Πάντως, πέρα από το συγκλονιστικό, υπάρχει και το ψυχρό. Και το υψυχρό λέει ότι κάποιος πρέπει τώρα να στραφεί στο να εξηγήσει πώς υλικά που δεν έπρεπε να βρεθούν εκεί βρέθηκαν. Αυτό είναι βασικό. Καλημέρα, κύριε Κοκοτσάκη. Άστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.